Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φλόρινας που με δέχτηκε με τόση θέρμη στο Δημαρχείο, με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Αντιδημάρχους. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα δικά μας, τα γνωστά θέματα των Δήμων που αφορούν τη χρηματοδότηση, τις αρμοδιότητες και τα διάφορα τρελά που κάνει το κεντρικό κράτος και των οποίων τις συνέπειες τελικά τις υπομένουμε εμείς. Παρόλα αυτά, είμαστε εδώ πέρα περήφανοι να λέμε ότι την χώρα την κράτησαν όρθια οι Δήμοι. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί τα παράπονα στον Δήμαρχο, αλλά να ξέρουν και λιγάκι και τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα και τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις? Ωραία, βεβαίως. Τον κύριε Καμίνη, από την αυτοδιοίκηση και τα θέματα στα οποία συζητήσετε με τη Δημοτική Αρχή της Φλόρινας, στόχος σας είναι να μεταπηδήσετε πλέον και στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η κεντροαριστερά και το οποίο ο Καμίνης μπορεί να προσφέρει στον χώρο και κατ' επέκταση και στην πατρίδα? Αυτή την απόφαση την πήρα να μετάσχω σε αυτή τη διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου του νέου Δημοκρατικού και Προοδευτικού Φορέα, γιατί ακριβώς είδα τα προβλήματα που υπήρχαν παντού πια και διαπίστωσα το μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει. Και αυτόν τον κατακερματισμό σε έναν πολιτικό χώρο που είναι απαραίτητος, προκειμένου η χώρα να αρχίσει να βγαίνει από την κρίση. Πιστεύω ότι αυτό που εγώ μπορώ να συνεισφέρω είναι η ενότητα. Είναι η ενότητα γιατί είναι κάτι που το έχω κάνει στην παράταξή μου στην Αθήνα και μάλιστα κατά έναν τρόπο απολύτως αποτελεσματικό, αφού κερδίσαμε και δύο φορές τις εκλογές στην Αθήνα. Το 2010 απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το 2014 απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μία ενότητα εγώ μπορώ να προσφέρω, σε αυτό μπορώ να συμβάλλω πάρα πολύ, αλλά μία ενότητα που θα μας οδηγήσει σε ένα μεγάλωμα της παράταξης και στη νίκη. Αυτή πιστεύω θα είναι η σημαντική μου συμβολή. Στην περίπτωση που αναδειχθείτε εσείς νικητής αυτών των εκλογών, θα είστε ανοιχτός μετά για μετεκλογικές συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις? Γιατί φαίνεται πως η χώρα έχει ανάγκη τις συνεργασίες πλέον. Απολύτως. Αλλά αυτό θα γίνει σε μια προγραμματική βάση. Δηλαδή θα κάνουμε το ιδρυτικό μας συνέδριο, θα αποφασίσουμε για το πρόγραμμά μας, θα το εγκρίνουμε, θα εκλέξουμε τα όργανα της νέας παράταξης και φυσικά αυτό το πρόγραμμα θα το προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Όποιος από τις πολιτικές δυνάμεις, όποια μάλλον, θέλει να συζητήσει μαζί μας, είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση ενώ τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για τη χώρα. Γιατί οπωσδήποτε συνενέσεις σε 5-6 βασικούς τομείς είναι πια απαραίτητες. Υπάρχουν δηλαδή και για εσάς κόκκινες γραμμές σε κάποια θέματα? Δηλαδή? Για παράδειγμα, στα εθνικά ή στο θέμα της οικονομίας. Έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες θα μπορέσουν να συζητηθούν? Εντάξει, πάντοτε σε όλα τα θέματα, από τη στιγμή που εκπροσωπούμε ένα κόμμα το οποίο θα έχει βεβαίως τις προγραμματικές του βάσεις και αρχές, ναι, θα υπάρχουν κάποια όρια τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε σε μια διαδικασία συνενέσεων. Αλλά τα περιθώρια είναι ευρέα για συμφωνίες. Αυτή την απόφαση πήρα, γυρνάω τη χώρα, μαθαίνω πολλά. Και αυτό που διαπιστώνω παντού είναι ότι φεύγουν οι νέοι. Αυτό λέω. Και το οποίο είναι το πραγματικό. Είναι και ανησυχητικό γιατί φεύγουν, ρίχνουν ρίζες και κοιτά. Οικογένειες, παιδιά, σχολεία, καριέρες. Και πάει να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Το οποίο είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό θα φανεί και φέρει. Και θα φανεί και στο μέλλον. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πριν πούμε στα θέματα που θα συζητήσουμε και λίγα τη τοπική αυτοδιοίκηση, μια και σα έχουμε εδώ, εγώ σα βλέπω στο χέρι κάθε. Αλλά οι αντιδήμαρχοι εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν στη χέρι και να ακούσουν όλα όσα συζητιούνται εκεί κάτω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ ευκαιρία να πούμε κάποια που ακούγονται, που σχολιάζονται. Πριν πάμε εκεί όμω, να σα καλωσορίσω εδώ στη Φλόρινα. Να σας δώσω ένα καλάθι για την καλωσύρτα τα λιποτικά προϊόντα, κρασιά της Φλόρινας, του Δήμου μας, γλυκά της Φλόρινας, γλυκά νομικιόλας,
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια και καλή επιτυχία οπουδήποτε διαπερθείτε και για οτιδήποτε διαπερθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ γενναιόδοροι και στην επιβεβαιότητα θα τα θυμίσουμε εμπεόντως τα κάνουμε. Πάντα παρελώ. Ναι, πάντα. Πάντως, συγχαρητήρια σε εσάς, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε και με την πολιτική, την κεντρική πολιτική, θα έλεγα. Όντως, είναι όπως τα λέτε, είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό που αποφασίσατε να ασχοληθείτε, διότι υπάρχει έλλειψη ανδρών, έλλειψη σωστών ανθρώπων. Εσείς έχετε αποδείξει ότι είστε και εξαιρετικός και δυναμικός και πιστεύω ότι θα πάτε καλά και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Δημαρχέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα τώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για πέστε μας, γιατί ακούμε ότι θα πάνε Οκτώβριο οι εκλογές του 19. Θα πάνε απλή αναλογική, ξεχωριστά ψηφοδελτία σύμβουλοι, ξεχωριστά οι δήμαρχοι. Αυτό μου είχε πει ο κ. Τσίπρας που ήταν εδώ στα Πρέσπια. Ναι. Είχαμε μια συνάντηση. Εντάξει, να σας πω κάτι. Τώρα, όποιος ασχολείται σοβαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι το πρόβλημα. Λένε εδώ πέρα να γίνει πιο δημοκρατικό το σύστημα γιατί θα γίνει πιο αντιπροσωπευτικό. Η δημοκρατία απαιτεί αντιπροσώπευση να πάει. Αλλά απαιτεί την κυβέρνηση μου να μπορείς να διοικήσεις. Ο λαός κάνει εκλογές και διοίκησης. Και εγώ νομίζω ότι το παρόν σύστημα όπως υπάρχει είναι ιδανικό. Στο πρώτο γύρο εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση. Έχουμε στον Δήμο Αθηναίων στη Αυγή. Ανταρσία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, τρεις παρατάξεις η Νέα Δημοκρατία, προσθέσεις, ανεξάρτητο, η δικιά μου την παράταξη, υπάρχει πρόβλημα με προσέγγισης. Και στο δεύτερο γύρο το σύστημα αυτό εξασφαλίζει μια πλειοψηφία στον Δήμαρχο να μπορέσει να διοικήσει. Αυτά τώρα που πάνε να κάνουν είναι φοβάμαι αυτό που πήγαν και κάνουν και με την απλή αναλογική στη χώρα, προσπαθούν να έχουν μια μόνιμη παρουσία στα δημοτικά πράγματα, η οποία τώρα η παρουσία τους είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δυστυχώς αυτό είναι. Ενώ τα προβλήματα τα ξέρουν αυτά. Το πρόβλημα είναι και έλλειψη πόρων, η εγκατάλειψη, η απουσία αρμοδιοτήτων, όλα αυτά. Αυτά που λέμε χρόνια. Αυτά που συζητάμε σήμερα. Αυτά που συζητάμε και δεν τα κάνουμε και γι' αυτό λέω. Όταν με ρωτάνε τι θα κάνετε και το αριστερό και το τέτοιο κτλ. Λέω τα αυτονόητα πρέπει να τα κάνετε. Δεν είναι πια ούτε αριστερά ούτε δεξιά, τα λέμε όλοι. Στην αυτοδιοίκηση τι πρέπει να κάνουμε. Δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Θα πάμε να προχωρήσουμε σε αποκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερο, θα το προετοιμάσουμε σωστά, θα δώσουμε τη φορολόγηση ακινήτων στους Δήμους όπως γίνεται σε όλες τις προηγούμενες χώρες, θα επιβάλλεις εσύ τη φορολογία σου πια στους κατοίκους σου, στους δημότες σου και γι' αυτό να λογοδοτείς, ούτως ή άλλως λογοδοτούμε κάθε μέρα. Ο Δήμαρχος τι κάνει, λογοδοτεί για τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Για αυτά που κάνει, για αυτά που δεν κάνει και για αυτά που κάνουν οι άλλοι και για αυτά που δεν κάνει. Και αν δεν βγει στον δρόμο που σε πιάνουν, θα σου έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είσαι Δήμαρχος, δεν την κλειτώνει. Λοιπόν, εκεί που υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει τουλάχιστον και η ευθύνη και η εξουσία. Είναι πολύ απλά. Αυτά πάνε μαζί τα τρία. Και αυτό είναι και η λογική. Γιατί τα πράγματα γίνονται πιο σωστά όταν έρχονται προς τα κάτω. Εμείς ξέρουμε τα βήματα των κοινωνιών. Κοίταξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ξέρεις τι είναι. Στην Αθήνα, ένας γραφειοκράτης. Εδώ στην περιφέρεια, σε βήματα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η φορολόγηση ακινήτων πρέπει να έρθει στους Δήμους, να μπορεί ο Δήμαρχος πραγματικά να είναι και οικονομικά αυτόνομος και να λογοδοτεί και για τα οικονομικά του. Πρέπει να είμαστε έτσι στο χέρι του διαρκώς. Σωστά. Δώσε και δώσε. Αυτά τα δύο πράγματα να γίνουν για μας. Είναι μια επανάσταση, η Δημαρχία έτσι δεν είναι. Επανάσταση. Τώρα εγώ, σε αυτό ειδικά επιμένω, γιατί είμαι Δήμαρχος τώρα 7 χρόνια και το βλέπω. Ήμουν συνήγορος του πολίτη και το βλέπω από την απέναντι πλευρά και είμαι και καθηγητής του Σταγματικού Δικαίου και πάλι αυτό δίδασκα. Λοιπόν, η οπτική μου, εμένα γιατί με ρωτάνε τι θα κάνετε, θα δεξιλώ, η οπτική μου. Ο άλλο είναι οικονομολόγο, ο άλλο είναι ξέρω εγώ καλλιτέχνη. Καθένα βλέπει τη ζωή, ξέρεις, μέσα από την ειδίκευσή του και από την εμπειρία του. Εμένα η εμπειρία μου, αυτή η επιστημονική μου ειδικότητα, αυτή και γι' αυτό είναι πρωταρχικό μέλημα, θα είναι δικό μου πάντοτε πια,
η ιστορία της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης στην χώρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, ένας οικονομολόγος τα βλέπει διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να συζητάμε, γιατί ο καθένας μπορεί να τα βλέπει μονόπαντα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα. Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη οικονομική, χωρίς να είναι η περιφέρεια έτσι από πάνω, με δύναμη, με αρμοδιότητες. Πήγα στην Κρήτη, προσπαθούμε. Στην περιφέρεια Κρήτης είδα να γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με τον Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη. Να φτιάξει, ξέρουν πού πάνε, το φαίνεται. Μικρή αγροτική υπηρεσία, υψηλής ποιότητας προϊόν. Λέει, δεν θα πάμε στο φτηνό το μαζικό, θα πάμε στο ακριβό, το ποιοτικό. Και ποιο είναι η απάντηση? Να το δέσουμε με το τουρισμό. Να γίνεται κατανάλωση του κρητικού προϊόντος εδώ. Να σερβίρουν γραβιέρα τα ξενοδοχεία, τη μοτσαρέλα. Το έχω τις γραβιέρες στο κάτω. Και το ξέρουν, φαίνεται που ξέρουν πού πάνε. Λοιπόν, είναι ένας καλός περιφερειάρχης, να κάνουν και αυτό και οι υπόλοιποι. Αλλά να περάσει η αρμοδιότητα κάτω. Το κράτος πρέπει να κάνει τη μεγάλη πολιτική. Εκεί είναι η αγροτική πολιτική με τους Ευρωπαίους, έτσι, η γενική στρατηγική της χώρας, αλλά η εξειδίκευση κάτω πρέπει να κάνει. Απλά πράγματα. Απλά να τα λέμε πια, γιατί τα ξέρουμε. Δύσκολο να πάμε να κάνουμε. Εγώ στο τσίπρα, κύριε Δήμαρχε, να φτάσει και στο οικονομικό θέμα στις αμοιβές των δημάρχων και των αντιδημάρχων. Και του είπα ότι είναι απαράδεκτες οι αμοιβές οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Φυσικά στους μεγάλους δήμους είναι κάπως λίγο μεγαλύτερες, αλλά και αυτές είναι μικρές σε σχέση με άλλες αμοιβές που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, σε γενικούς γραμματείς. Και είπα, είναι αδιανόητο ένας δήμος όπως είναι η Φλόρη, ας πούμε, των 33.000, η αμοιβή του Δημοτικού είναι 2.200. Από εκεί και πέρα, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνεις την ασφάλεια σου μόνο σου. Και όταν είχα, εγώ επειδή είμαι μηχανικός, ήμουν στο ΣΜΕΡΙΑ, πλήρωνα σχεδόν 400-500 ευρώ το μήνα ασφάλεια. Λέω, οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν περισσότερα χρήματα από έναν δήμαρχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και δεν εννοείται από τους 5 αντιδημάρχους που έχω να λέει ότι οι 3 θα αμείβονται ή 2 δεν θα αμείβονται. Δεν εννοείται και το άλλο, ότι τα δημοτικά συμβούλια δεν θα έχουν αποζημίωση. Μα πώς θα έρθουν οι δημοτικοί σύμβουλοι στη συνεδρία? Υποβάλλονται σε έξοδα, όσα χιλιόμετρα να είναι. Και αυτό με το πολυνομοσχέδιο που άλλαξε, το νομοσχέδιο Σκούπα, που άλλαξαν κάποια πράγματα, που βάλαν τα 10 χιλιόμετρα για τις περιφέρειες, δεν είναι δίκαιο. Ο άλλος δεν έρχεται. Ο άλλος πρέπει να δηλώσει, να κάνει ψευδή δήλωση ότι μένει σε κάποιο χωριό απόσταση 10 χιλιόμετρων για να πάρει την αποζημίωση. Δεν είναι σωστά πράγματα. Και αυτά δεν επιβάρυνουν το κράτος, επιβάρυνουν τα ίδια έσοδα των Δήμων. Έτσι. Αυτά τα έξοδα δεν έχουν σχέση ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με τα μνημόνια. Αφορώ δηλαδή για την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και κρατά καθυλωμένους τους μισθούς. Και μάλιστα θυμάμαι ότι τους μισθούς των δημάρχων, οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι από τον Γενικό Γραμματέα, αποσυνδέθηκαν. Αποσυνδέθηκαν για να ψηθούν των Γενικών Γραμματέων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτό είναι ντροπή. Και το άλλο θέμα, το οποίο, όταν έχουμε κάποιους συνταξιούχους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον Δήμο, εάν μπουν σε διοικητικό συμβούλιο, να μπουν σε μια ΑΕ ή στην κοινοφελή ή οπουδήποτε, χάνουν τη σύνταξή τους, δεν πληρώνονται επειδή μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά χάνουν και τη σύνταξή τους. Να και θα σας πω αυτά που πιστεύω για αυτά τα πράγματα. Θα τα πω σύντομα και μετά θα μου επιτρέψετε να φύγω, τους έχω στήσει στους άλλους με περνέ. Βεβαίως. Γιατί μια καθυστέρηση παίρνει την άλλη, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ντροπή, γιατί να εξαρτάς το μισθό, ας πούμε, του Δημάρχου Αθηναία, το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, και να το αυξάνεις τον άλλο και να μην στάσεις όπως μισθός του Δημάρχου. Αποτροπή, δεν το λέω. Ο οποίος έχει και τόσες ευθύνες ο Δήμαρχος, ο κάθετε Δήμαρχος δηλαδή, σε κάθε... Και διαχειρίζομαι, πρώτα απ' όλα είναι ρετός 600.000 αυτούς διορισμένους. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό. Από 600.000 ανθρώπους έχουν εκεί. Αυτοί είναι διορισμένοι. Και δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω στους δημότες. Τώρα το καινούργιο, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, είναι ότι διορίζει σε σχολική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει δήλωση προτιμής. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέρετε αυτά, τα καινούργια. Ωραία, αυτά είναι η καινούργια σχολιά. Λοιπόν, δεν βρίσκω ανθρώπους να διορίσουν τις σχολικές επιτροπές. Βέβαια. Και τους λέει θα πρέπει, θα αναγκάζουν να υποβάλουν πόθη λες και συνέχεια. Μάλιστα.